Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Κριτική στους δυτικούς ηγέτες για τη μη απάντησή τους στην ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας ότι θα πλήξει το στρατιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα της Ουκρανίας, άσκησε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι σε μήνυμά του το βράδυ της Κυριακής. Δεν άκουσα ούτε ένα παγκόσμιο ηγέτη να αντιδράσει αυτό, δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος και πρόσθεσε ότι το θράσος του επιτιθέμενου είναι ένα σαφές μήνυμα προς τη Δύση ότι οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία δεν επαρκούν. Ο Ζελένσκι ζήτησε να στηθεί ένα δικαστήριο για να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης όλοι όσοι διατάζουν και διαπράττουν τέτοια εγκλήματα. Σκεφτείτε το αίσθημα τιμωρησίας των κατακτητών που μπορούν να ανακοινώσουν τέτοιες φρικαλαιότητες, σημείωσε. Η Μόσχα θα επιτύχει τους στόχους της στην Ουκρανία. Πείτε με διαπραγμάτευση, πείτε με πόλεμο, φέρετε να, είπε ο Βλάντιμιρ Πούτιν στον Εμμανουέλ Μακρόν, όπως ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο ηγέτες. Ο Μακρόν διαπίστωσε ότι είναι πολύ αποφασισμένος να πετύχει τους στόχους του, δηλαδή την αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας, όπως την αποκάλεσε ο Πούτιν, αλλά και την αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Κριμαίας και του Ντομπάζ, αιτήματα που είναι απαράδεκτα για τους Ουκρανούς, σύμφωνα με το Παρούσι. Παρίσι. Είδηση της τελευταίας στιγμής αναφέρει ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ρωσίας και της Ουκρανίας ότι θα έχουν διαβουλεύσει στην Ατάλια της Τουρκίας την Πέμπτη, σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβουσογλού. 5.000 οι άνθρωποι οι οποίοι συνελήφθησαν χθες σε 69 πόλεις της Ρωσίας επειδή συμμετείχαν σε διαδηλώσεις κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε η μη κυβερνητική οργάνωση Info. Πρόκειται για ένα πρωτοφανή αριθμό συλλήψεων μέσα σε μία ημέρα, πολύ υψηλότερο από αυτόν που είχε καταγραφεί στη διάρκεια των κινητοποιήσεων που ξέσπασαν στις αρχές του 2021 στη Ρωσία κατά της σύλληψης του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέη Ναβάλνη. Ενισχύονται οι φόβοι ότι μετά το Χάρκοβο και τη Μαριούπολη η Οδυσσός θα αποτελέσει τον επόμενο ρωσικό στόχο. Πάνω από 1.000.000 οι πρόσφυγες μέχρι σήμερα. Νέα επιχείρηση σε εξέλιξη για την αποχώρηση 35 ομογενών από την Οδυσσό με κατεύθυνση τη Μολδαβία. Μεταξύ των 34 ατόμων περιλαμβάνονται και 25 ναυτικοί. Την επιχείρηση συντονίζει ο Γενικός Πρόξενος Δημήτρης Δόξης. 869 Ουκρανοί πρόσφυγες έφτασαν το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα, από τους οποίους 285 ανηλικοί, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, επικαλούμενο στοιχεία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Η Ουκρανία δήλωσε ότι η ρωσική πρόταση για ανθρωπιστικούς διαδρόμους είναι εντελώς ανήθικη, αφού η Μόσχα πρότεινε ότι θα επιτρέψει στους πολίτες να εγκαταλείψουν τις Ουκρανικές πόλεις υπό την προϋπόθεση ότι θα φύγουν στη Λευκορωσία ή τη Ρωσία. Η γένευ προηγουμένου αντιρωσική εκστρατεία στην Ελλάδα κάνει λόγο η επίσημη εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως ανώτατοι αξιωματούχοι της Αθήνας επιτρέπουν στον εαυτό τους να διατυπώνουν χονδροειδείς κατηγορίες κατά της Ρωσίας και της ηγεσίας της. Η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι πολιτική αρχών και βασίζεται διαχρονικά στον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και βασικό μέλημα της χώρας μας είναι η προβολή της αλήθειας. Στη βάση επιβεβαιωμένων και αδιάψευστων στοιχείων, απάντησε ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών Αλέξανδρος Παπαϊωάννου. Επίσης σημείωσε ότι η Ελλάδα συναποφασίζει και δεσμεύεται από τις αποφάσεις που λαμβάνονται στους διεθνείς οργανισμούς, στους οποίους μετέχει μεταξύ άλλων Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Συνάντηση την Κυριακή 13 Μαρτίου του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν στην Κωνσταντινούπολη μετά την τελετή της Θείας Λειτουργίας στο Φανάρι είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας. Ο Πρωθυπουργός και ο Τούρκος Πρόεδρος θα γευματίσουν στην οικία του Δευτερού. Στα ύψη η τιμή του Brent σήμερα. Ανησυχία σε επιχειρήσεις και καταναλωτές από τις συνεχείς ανατιμήσεις. Η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου Βόρειας Θάλασσας πλησίασε σήμερα τα 140 δολάρια. Το ιστορικό της υψηλό ήταν τα 147,5 τον Ιούλιο του 2008. 2.000 δολάρια αναουγιά στις ασιατικές αγορές εν μέσω της ρωσικής στρατιωτικής εισβολής στην Ουκρανία και η τιμή του χρυσού σήμερα Δευτέρα. Στα 2,05 ευρώ έφτασε η τιμή της βενζίνης, η μέση τιμή σε πρατήρια του Ηρακλείου. Στο 1,70 η τιμή του πετρελαίου κίνησης και 1,42 του πετρελαίου θέρμανσης. Καθημερινές είναι οι αντιμήσεις, λένε οι βενζινοπόλειες.
για αυξήσεις από τα δηληστηρία 6 με 8 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ κάθε μέρα, κανεί λόγο στον 984. Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΠΕΚ Γιάννης Μαυράκης, αναφέροντας πως ο κόσμος είναι πλέον μαγκωμένος. Αλλάζουν συνήθειες οι καταναλωτές, λέει στον 984 ο πρόεδρος του Επιστημονικού Σωματείου Logistics, Νεκτάριος Κανακαράκης, καθώς οι ανατιμήσεις σε σχέση με τα χαμηλά εισοδήματα δυσκολεύουν περαιτέρω τα νοικοκυριά. Πάνω από τα 3 ευρώ σήμερα η τιμή της λαγάνας, ενώ για τα θαλασσινά οι αυξήσεις είναι της τάξης του 20-25% σύμφωνα με τον ίδιο. Τα τελείως απαραίτητα προμηθεύτηκαν και σήμερα οι καταναλωτές από τη Λαϊκή Αγορά στα Καμίνια, όπως ο παραγωγός Μιχάλης Μανιαδάκης είπε στον 984. Από τα 7 έως τα 9 ευρώ η τιμή της σαγκινάρας και έως τα 3,5 ευρώ για τα χλωροκούκια. Έως 9,20 ντομάτες και από 1,5 έως 1,80 τα αγκουριά. Αλλαγές στα ποσά των επιδοτήσεων θα υπάρξουν στους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου για το μήνα Μάρτιο, σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας Κώστας Κρέκα. Την ανάγκη υιοθέτησης από την κυβέρνηση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση μόνιμων και ενισχυμένων μέτρων στήριξης των εμπορικών επιχειρήσεων που πλήττονται από τη συνεχή και επιδεινούμενη ενεργειακή κρίση, επεσήμανε η αντιπροσωπεία της ΕΣΕΜ, επικεφαλής τον πρόεδρό της, στη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Περιβάλλοντος. Ο κ. Καρενίκας υπογράμμισε πως η διασφάλιση φθηνού ηλεκτρικού ρεύματος αποτελεί προϋπόθεση επιβίωσης για χιλιάδες ευάλωτες, κυρίως μικρές και πολύ μικρές εμπορικές επιχειρήσεις. Η Ελλάδα αναμένει τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο, προκειμένου σε συνδυασμό με μια καλύτερη εικόνα για την πορεία της ενεργειακής κρίσης, του πολέμου στην Ουκρανία και της πορείας των εσόδων, να διαμορφωθεί το πλέγμα των μέτρων στήριξης, όπως δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκουράς. Συνέστησε ψυχραιμία και σύνεση, λέγοντας ότι θα απαιτηθούν ημέρες, ίσως και εβδομάδες, για να υπάρξει καθαρότερη εικόνα της κατάστασης. Έως 830.000 χαμένες αεροπορικές θέσεις φέτος για Ελλάδα από Ρωσία, Ουκρανία, Λευκορωσία. Ερωτηματικό για το 2022 είναι επίσης οι αγορές της Πολωνίας και της Ρουμανίας, καθώς παραμένει άγνωστο αν πλέον τα νοικοκυριά θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να ταξιδέψουν μετά τις προσφυγικές ροές των Ουκρανών εκεί, ως τουλάχιστον να αναφέρεται στον διεθνή τύπο. Προσφυγή της ΕΝΙΠΕΚ στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία ζητεί την ακύρωση του προστίμου των 100 ευρώ στους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών. Αύριο Τρίτη, 8 του μήνα, θα επιδιώξει να προσδιοριστεί ενώπιον του Συμβουλίου η ημερομηνία για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης του προστίμου με την διαδικασία πιλωτικής δίκης. Ο καθηγητής εργατικού δικαίου Αλέξης Μητρόπουλος, μέσω του 984, κάλεσε τους συνταξιούχους να μην προσφεύγουν δικαστικά, καθώς αν βγει πιλωτική απόφαση από το Συμβούλιο Επικρατείας υπέρ του, σημαίνει ότι αυτή θα τους αφορά όλους. Αναφορικά με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, όπως επίσης και την επισιτιστική κρίση, μιλάει με μελανά χρώματα για τις συνέπειες αυτού του πολέμου και καλεί την κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση να δουν το συντομότερο δυνατό πως ένα ταμείο ακρίβειας θα ανακουφίσει τους πολίτες. Το Υπουργείο Οικονομικών μεταβάλλει το χρόνο υποβολής δήλωση στοιχείων ακινήτων με διάταξη που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο που θα κατατεθεί άμεσα για το νέο έμφυα. Συγκεκριμένα, από το 2022 και εφ' εξής, η καταληκτική ημερομηνία για την υποχρέωση υποβολής δήλωση στοιχείων ακινήτων είναι η 31η Μαρτίου εκάστου έτους, αντί για την 31η Μαΐου που ίσχυε πριν. Με τα πιο μελανά χρώματα για την κατάσταση του κτηνοτροφικού τομέα στο νησί μας, η Συντονιστική Επιτροπή Κτηνοτροφικών Συλλόγων Κρήτης αναφέρεται στα άμεσα ζητήματα που απασχολούν την κτηνοτροφία. Μετά την πρόσφατη επίσκεψη της αντιπροσωπείας τους στην Αθήνα και τη συνάντησή τους με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι που μετέχουν στο Παγκρίτη Όργανο έδωσαν χθες τη δημοσιότητα και τις προτάσεις που είχαν καταθέσει. Η κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε μέσο να περιορίσει τις συνέπειες από την αύξηση του κόστους παραγωγής που έχει προκαλέσει η ενεργειακή κρίση και ο πόλεμος στην Ουκρανία, μέσω ενίσχυσης των καλλιεργειών που διασφαλίζουν την επισητιστική επάρκεια της χώρας και επαναπροσδιορισμού όπου χρειάζεται προώθησης της παραγωγής μας, δήλωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Γεώργαντας σε αγροτικό συνέδριο στη Λάρισα. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί στο Πολυκέντρο Βουκολιών του Δήμου Πλατανιά Χανίων το τρίτο εργαστήριο επιχειρηματικότητας γυναικών αγροτουρισμών στο πλαίσιο των δράσεων προώθησης της ισότητας των φύλων στην περιφέρεια Κρήτης.
Αυξημένα τα μέτρα της τροχέας σήμερα σε όλο το δικό δίκτυο της χώρας με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Η ελληνική αστυνομία υπενθυμίζει και πάλι σε όλους τους οδηγούς και τους χρήστες του οδικού δικτύου ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας. Τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα του Σαββάτου, 5 Μαρτίου, στοίχησε τη ζωή σε έναν 24χρονο οδηγό στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, όταν το αυτοκίνητό του βγήκε εκτός πορείας και συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο. Τροχαίο στις Ασίτες σήμερα το πρωί, όταν αυτοκίνητο ανατράπηκε, ο οδηγός του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. 9.213 τα κρούσματα κορονοϊού χθες στην Κρήτη, χθες Κυριακή πανελλαδικά, συγγνώμη, από τα οποία τα 920 στην Κρήτη, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΟΔΗ. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 613, Λασιθίου 63, Ρεθύμνου 101 και Χανίων 143. 13 πρόστιμα βεβαιώθηκαν την τελευταία Κυριακή της αποκριάς από την αστυνομία στο νησί για παραβάσεις αναφορικά με τη μη χρήση μάσκα στο πλαίσιο των μέτρων κατά του κορονοϊού, ενώ πραγματοποιήθηκαν 2.408 έλεγχοι σε όλο το νησί. Στα 3,9 Ρίχτερ ο πρωινός σεισμός, 3:59 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα, στη θαλάσσια περιοχή 58 χιλιόμετρα νότια, νοτιοανατολικά της Κάσου. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 9,2 χιλιόμετρα. Προηγήθηκε σεισμός 3,7 Ρίχτερ χθες βράδυ στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Ζάκρου. Το εστιακό βάθος ήταν στα 5,7 χιλιόμετρα. Επιστρέφει το πολυκοψύχος και τα χιόνια, προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης. Σε ανάρτησή του στο Facebook σημειώνει: με το χειμώνα να δείχνει για άλλη μια φορά το σκληρό του πρόσωπο για φέτος, αναμένεται να κυλήσει η νέα εβδομάδα και κυρίως από Τρίτη και μετά. Αιτία για αυτή την εξέλιξη, το ατμοσφαιρικό βουνό σε σχήμα ωμέγα, ωμέγα εμποδιστής, που αναμένεται να αναπτυχθεί προς την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, οθώντας πολικές αέριες μάζες από την περιοχή της Ρωσίας, που μέσω της Ουκρανίας θα φτάσουν και στη χώρα μας. Οι πολικές αέριες μάζες, που θα ξεχυθούν από τα βορειοανατολικά τμήματα της Γυραιάς Υπήρου, θα καλύψουν πολλές περιοχές προς την ανατολική λεκάνη της Μεσογείου. Καυγάς μεταξύ δύο συζύγων σήμερα το πρωί στο Ηράκλειο κινητοποίησε τους γείτονες που ειδοποίησαν την αστυνομία. Η γυναίκα κατέθεσε μήνυση στη συνέχεια σε βάρος του συζύγου της. 72χρονη έπεσε θύμα ηλεκτρονικής απάτης στο Ηράκλειο στα 38.000 τα χρήματα που κατάφορα να τις αποσπάσουν επιτίδιοι, όπως η ίδια κατήγγειλε στην αστυνομία. Ο πρόεδρος του κυβερνώντος Δημοκρατικού Κόμματος της Νότιας Κορέας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο καθώς δέχθηκε επίθεση από άγνωστο που με αντικείμενο τον τραυμάτισε στο κεφάλι. Η Ισραηλινή επίθεση στην περιοχή της Δαμασκού είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άμαχοι και να προκληθούν υλικές ζημιές, όπως μετέδωσαν συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Έσπασαν καρδιές στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου, με τον Όφι να επικρατεί με 2-0 του Απόλλωνα και τα υπόλοιπα αποτελέσματα να του έρχονται όπως θα ήθελα, στέλνοντάς τον στα play-off. Στα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής είχαμε ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης 2-1, Άρης Ολυμπιακός 2-1, Ατρόμητος Παναθηναϊκός 0-2, Βόλος Πας Γιάννενα 0-0, Όφι Απόλλωνος Σμύρνης 2-0, Ιωνικός Πανετολικός 1-2, Λαμία ΠΑΟΚ 0-2. Τέλος, με την αναμέτρηση Ιωνικός Παναθηναϊκός στην Νικαία στις 8 συνεχίζεται σήμερα η 16η αγωνιστική της Basket Link. 984. Ο καιρός. Άστατος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις, στα 3 με 5 μποφορέως στους 16 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984 στο στούντιο. Αγγέλα Δουλγεράκη, Παντελής Σαμπότσης, καλό μεσημέρι, καλή Σαρακοστή.